Την Αλεξάνδρα Μερακλήδη, γιατί δεν είναι μόνη της, είναι η κυρία Αγγελική, η οποία έπεσε θέμα θυμαλιστίας εχθές. Καλημέρα κυρία Αγγελική, καλημέρα Αλεξάνδρα. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε με την κυρία Αγγελική που δεν το έβαλε κάτω. Την επόμενη μέρα ήρθε σήμερα να κάνει τον μπάνιο να μας πει πώς αισθάνεται. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλά αισθάνομαι. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Δεν με πειράξανε. Αυτό μετράει. Ναι. Νιώθετε κάποιο φόβο? Όχι. Δεν φοβάστε? Όχι, δεν φοβάμαι. Η αστυνομική χθες σας είπαν, Τίποτε. Μόνο έδωσα κατάθεση. Δεν είπαν τίποτα. Αλεξάνδρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετά από τέτοιου είδους επιθέσεις, ας πούμε, αντιμετωπίζουν ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι, δυσκολεύονται να βγουν από το σπίτι. Σοκ. Ναι, υπάρχει ένα. Σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο, σωστά? Εσείς, επόμενη μέρα, εφόσον έγινε αυτό που σας άρπαξαν από το λαιμό την αλυσίδα, νιώθετε κάποιο φόβο, είπατε να έρθω, να μην έρθω παραλία, μην τυχόν ξαναγίνει αυτό? Όχι, όχι, δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο, γιατί, να, και χθες απόγευμα ήθελα να έρθω, αλλά μου είπε ο σύζυγος ότι έχει πολύ κύμα για να μην έρθω στη θάλασσα. Για πώς το μάθαν τα παιδιά σας τα οποία είναι στο εξωτερικό? Μέσω social media? Ναι, social media. Τα παιδιά σας πού ζουν? Στο Τορόντο, Καναδά. Τορόντο, μάλιστα. Αλεξάνδρα. Πάντως βλέπουμε την κυρία Αγγελική με το χαμόγελό της σήμερα να έχει πάει για να κάνει τη βουτιά της και το μπάνιο της. Απ' την άλλη όμως δεν φοράει τίποτα, οπότε σήμερα έχει πάρει κάποια προσωπικά αντικείμενα κοντά της ή μόνο την πετσέτα της και το καπέλο και γυαλιά και τίποτα άλλο? Κυρία Αγγελική, μετά από αυτό που έγινε, έχετε πάρει προσωπικά αντικείμενα σήμερα ή είστε μόνο με την πετσέτα, το καπέλο και τα απαραίτητα? Τα απαραίτητα πάντοτε είμαστε εδώ στη θάλασσα, μόνο τα κλειδιά μας. Μόνο τα κλειδιά σας. Δεν πήρατε κάτι άλλο μαζί? Όχι, όχι. Ούτε μάλιστα. Θα πάρετε? Όχι. Εντάξει, προσέχουμε για να έχουμε τελικά. Και η απόδειξη είναι ότι πήραν αυτό το οποίο φορούσε στο. Ένα σταυρό. Έτσι. Σας ευχαριστούμε καλή πάρα βουτιά. Πολύ, κυρία Αγγελική, να περάσετε όμορφα σήμερα, να μην ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Καλή βουτιά, να περάσετε καλά. Και εσείς να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.